Σύντροφέ μου Αχτυγακό, μέρα μίλωσε γι' αυτό. Το 2014 μας ήρθε. Να στην τρέλα αφεντικό. Τι είναι σύντροφέ μου. Αυτό είναι στιχάκι τώρα. Μετά από καιρό, για να πούμε, για να πούμε καλή χρονιά. Απλά πράγματα, ναι. Λοιπόν, πήγε η χρονιά μας. Δυσκολίες. Δυσκολίες. Είναι μια χρονιά νουδού. Για ξα... Να δούμε. Κάτι τέτοιο μου πετάς και εκείνο το αριστερός αρχίζει και με προβληματίζει. Τώρα τι αριστερός μου που είναι αυτός. Κοίταξε, η αριστερά με τα αρχικά έχει μια τρέλα, έτσι. Για σκέψου πώς μπορείς να περιγράψεις ένα γραμματέα, ας πούμε. Πώς. Ο γάμα γάμα του πι γάμα της και έψιλον του κόμματος. Περιγραμμένος γραμματέας της πολιτικής γραμματείας της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Είσαι μεγάλε. Εσύ ξέρεις ξένες γλώσσες. Πολύ καλό. Ναι, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, τι έχουμε. Σύντροφε, εσύ βάζεις την ατζέντα, εσύ ξέρεις την πολιτική επικαιρότητα. Εγώ ζω σε άλλες εποχές. Ζω στο 2003. Α, ναι. 10 χρόνια πίσω. 4 μάλλον. Θυμάσαι που λέγαμε ότι να κάνουμε μια εκπομπή ρε παιδί μου για το 2013 και να πούμε τι δεν έγινε. Ναι, αλλά αυτό το πάμε να κάνουμε με το Μάκη. Ναι. Τώρα είναι το ιδέα του. Είναι ιδέα του. Δεν το κάνουμε τώρα, αλλά αυτό με εξήταρε ένα λιγάκι. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είσαι εξήταρε. Αλλά... Γιατί πολλά πράγματα δεν έγιναν το 2013. Ας δούμε τώρα τι θα γίνει το 2014. Πάλι γίνεται. Θα κάνουμε μια ζαμία. Τώρα, ναι. Καταρχήν θα έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Δεν μου λες. Πώς σου φαίνεται η ιδέα να δεσμευτούμε έτσι. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε το 2014. Ναι. Να δεσμευτούμε ότι θα κάνουμε προβλέψεις. Δηλαδή να μπούμε σωστά. Κοίταξε, έχουμε σιγουρέψει τόσο πολύ την κυβέρνηση αριστερά. Μην πω μόνο ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση αριστερά την έχουμε σιγουρέψει τόσο πολύ που αν δεν βγει, φίλε, πάει η εκπομπή. Λες να κόψουμε την εκπομπή. Όχι, θα λεγόμαστε μετά ο πρώην αριστερός και ο πρώην αριστερός. Όχι, εμεί θα παραμείνουμε αριστεροί. Ναι. Αυτό έχει να κάνει. Θα παραμείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πληροφορήσει, θα παραμείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα παραμείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι της άποψης να δεσμευτούμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, να βγούμε στον κόσμο. Ναι. Και να πούμε έτσι, να μην τραπούμε, να πούμε... Πούμε προβλέψεις. Ναι. Ναι, είναι όμως λίγο στημένο αυτό, γιατί εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε. Καταλάβες. Σε αυτό δεν σας λέμε. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Μπορεί να αρέσει. Το φλερτ με την αυτοδυναμία, τι είναι αυτά τώρα. Βουλωμένο γράμμα. Ευρωεκλογές με... Θα τα πούμε αυτά. Συνολικά ποσοστά, νουδού, Πασόκ. Θα τα πούμε αυτά. Τα έχω όλα αυτά. Ή λέω πολλά. 20% maximum. Και δύο. Και δύο μαζί. Ταβάνι. Όχι, το ταβάνι είναι λίγο πιο πάνω νομίζω. Άντερα. Μαζί. Εσύ δεν είσαι αριστερό, είσαι δεξιό, καλά σε αυτό. Κοίταξα, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε 60% εμεί. Δεν γίνεται. Εγώ βλέπω να βγάζει και η Γεντερσία. Μακάρι. Ευρωβουλευτή. Αυτή η παρατρομοκρατική οργάνωση. Ναι, όχι τρομοκρατικέ. Με βάση τη Δημοκρατία είμαστε τρομοκράτε. Όχι, αυτό είναι με βάση τον Μπάμπη. Ποιο Μπάμπη, τον Δραγκόπουλο, έχει πεθάνει. Τώρα είπε επίθετο το οποίο μου ήταν πάρα πολύ συμπαθή. Να σου πω όμω, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα δύο τέτοια. Τώρα τι λέμε τώρα. Όπω σαν τι γριέ του Μάμπη. Αυτό το προβλήμα μα είναι τρίο, ρε. Το λάπη Μπάμπη μου, δεν το έχει ακούσει. Λάμπη Μπάμπη μου. Είναι παρατρομοκρατική οργάνωση στην Ανταρσία. Δηλαδή δεν ξέρω τι πίνει και δεν μας δίνει. Εγώ θυμάμαι τον Λεωνίδα τον Κάτσι και τον Μπάμπη τον Μπόλτσμαν. Του θυμάσαι. Του αντικατέστησε ο Μπάμπη αυτού. Έχουμε ξεφύγει, το καταλαβαίνει. Να πριν τα πούμε όλα αυτά, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πάμε στο πρώτο τραγουδάκι, πριν μα δει όλο. Πάντω το 2014 ξεκίνησαμε κάτι άλλο. Με. Ευρωπαϊκή Προεδρία, πώς το λένε αυτό, ρε. Ευρωπαϊκή Προεδρία, ναι. Άκουσα τον Δραγασάκη κάποια στιγμή που έγινε μια συζήτηση στη Βουλή, ήταν. Και λέγανε για την ιστορία στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Και λέει, ποια λέει, εκείνη η συναυλία. Λοιπόν, φαίνεται ότι το μνημόνιο έχει ένα πειραματόζω το οποίο σου αλλάζει και θέσεις. Και πρόεδρο σε κάνει. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι, δεν έχει πρόεδρο. Θεωρείς ότι πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση των εικόνων που είδαμε με τις λιμουζίνες ή επειδή το κάναν αυτό τα καθεστωτικά ΜΜΕ, εμείς δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Εγώ έπαθα μια ζημιά εκείνη τη μέρα, ναι. Επειδή κατέβηκα το Βύρωνα προς το κέντρο
έκανα μια μισή ώρα να φτάσω στο σπίτι μου, στο κέντρο, μέσα από στενάκια, με βγάλανε σχεδόν στην Κατεχάκη, από το μέρος φτάξα Κατεχάκη, παράλληλα, και μπήκα από Αλεξάνδρας για να φτάσω στην Ευελπίδα. Θέλω να ρωτήσω κάτι εγώ, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Είμαι πολίτης αυτή τη χώρα? Δεν είμαι σίγουρο. Ας υποθέσουμε για τίποτα μία υπόθεση εργασίας, ότι είμαι πολίτης σε αυτή τη χώρα. Ναι. Και πληρώνεις φόρο. Ναι. Και αυτό το υποθέτω. Και αυτό είναι υπόθεση εργασίας. Θα σου κάνω ρύθμιση μετά. Δεν έχεις πληρώσει. Έστω και με ρύθμιση θα σου πληρώσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, και είμαι και νομοταγής. Εντάξει, τώρα έχεις βάλει πάρα πολλά αρέσει. Πού να τα τηρήσεις όλα αυτά? Δικαιούμαι να κυκλοφορώ. Όταν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα, όπως ξέρεις, υπάρχει ένας μεγάλος αποκλεισμός. Να, π.χ. έχουμε μια διαδήλωση στο κέντρο. Ναι. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται γύρω-γύρω. Γιατί η αστυνομία συνηθίζει να κλείνει τους δρόμους και είσαμε 300 τετράγωνα παραπέρα. Ναι. Έτσι, και σου λέει έχει πορεία. Οπότε εσύ αγανακτής αρχίζεις και βρεις τους πορευόμενους. Αυτό το κάνω λοιπόν. Ναι, φαντάζομαι με σχέδιο. Δεν ξέρω αν το κάνουμε σχέδιο. Πάντως έχουν μια έφεση στο να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Όταν έχει πάρει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ένα στόχο, παιδί μου, νιώθεις λίγο περήφανος. Είσαι μποτιλιαρισμένος, αλλά λες, έχω την Προεδρία. Ρε φίλε, για να καταλάβω. Έχουμε την Προεδρία. Εντάξει. Αλλά τι επικίνδυνο έχει το να έχει την Προεδρία ώστε να απαγορεύει διαδηλώσει? Κοίταξε να δεις, με ελεύθερο τον Χριστόδουλο, Ξηρό, τον Μαζιώτη και όλους αυτούς τους τρομοκράτες. Αυτούς φοβόντουσαν και δεν αφήναν τις διαδηλώσεις? Νομίζω ότι φοβόντουσαν αυτούς που θέλουν να τους μιμηθούν. Και πίστεψε με, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να μην κατεβαίνει στον δρόμο για να διαδηλώσει. Δεν έχουμε τις μαζικές αντιστάσεις. Ναι. Αλλά λολοί διάφοροι, οι οποίοι μπορούν να βγάλουν μια καραμπίνα από μέσα και να βγουν στους δρόμους. Δεν ξέρω. Όχι, δεν. Και εν πάση περιπτώσει δεν το θεωρώ ικανό λόγο να. Είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, δεν σέβονται καμία δημοκρατία, θεωρούν οποιαδήποτε διαδήλωση παράνομη, θεωρούν τις διαδηλώσεις τρομοκρατικές πράξεις. Γι' αυτό έχουν στήσει και όλη αυτή την ιστορία και με τα ΜΑΤ. Πριν τα ΜΑΤ στήσανε, εδώ βγάλαμε. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, ότι δημοσιευθήκαν λίστες επώνυμα ανθρώπων της αριστεράς, ναι, οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι, συμπαθούντες. Το συμπαθούντες την αναρχία και τον κομμουνισμό. Μήπως είναι αυτή της εδώ ήταν, Σιδερατσόπουλος. Δεν ξέρω τι έκανε καλά τώρα. Τώρα δεν πει, γιατί ήταν. Θα το πούμε, θα πούμε. Κάτσε, πώς είναι. Έδωσε μπάλα, έδωσε γήπεδο. Έδωσε γήπεδο και μετά οι άλλοι ήταν έτοιμοι και βγάλανε λίστες και μάλιστα συγκεκριμένα. Επειδή έχω και κανένα δύο φιλαράκια μέσα σε αυτές τις λίστες. Αρχίζω να σου πω ότι ένας από αυτές τις λίστες είναι ένας άνθρωπος γύρω στα 75. Ναι, τρομοκράτης. Κάτοικος Ικαρίας. Ο οποίος το λένε και Τίτο. Τίτο. Στο μικρό. Αυτό είναι και ίσο ότι είναι τρομοκράτης. Ο Τίτο έχει παράδοση με Αντάρτικο. Ο Μανώλης ο Σαρής, ας πούμε. Ο Μανώλης, ο οποίος άλλαξε και τη φωτογραφία του στο προφίλ στο Facebook. Έβγαλε τη φωτογραφία του αυτού, του έβαλε το λαμπρέτι και για νέο κατευθείαν. Ξέρεις τι έχω βάλει τη φωτογραφία στο Facebook το δικό μου? Τι? Α, καλά. Τον Batman να γράφει σύνθημα. Clark Kent is Superman. Ο Clark Kent είναι ο Superman. Μιλάμε τον έδωσε κανονικά. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι, οι Ρουφιάνοι. Ναι. Δεν ήταν ο Διανέλος ο Ρουφιάνος, ρε. Ο Λαβράντης Διανέλος, αυτός είχε πει οι Γερμανοί είναι φίλοι μας που τρίβει τα χέρια. Ο Διανέλος ήταν ένας Γερμανός, ήταν που έπαιζε πάντα τον ρόλο του κακού. Δεν λες τον Καλογύρου. Ούτε τον Καλογύρου, έναν άλλον, λέω ρε γάμο, το κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Που έπαιζε πάντα αυτό το ρόλο του κακού, έτσι, του προδότη, του δοσύλλογου. Ο Λαβρέντης Γιαννέλος έπαιζε το ρόλο του σπιούνου. Στις πατήσεις Γιαννέλος έπαιζε, έπαιζε τον καλό άνθρωπο, ρε Μπαρμπαθωμάς ήταν στον ελληνικό σύνολο. Μπορεί να τον μπερδεύω. Τον μπερδεύεις. Τον μπερδεύω, Ο Γιαννέλος ήταν όχι, ρε, το λάθος, ρε, το Δήμο Σταρένιο, ρε. Δήμο Σταρένιο. Δήμο Σταρένιο είναι ο Λαβρέντης Γιαννέλος. Αυτά εξής είναι, είναι ομόηχα. Λοιπόν, να πάμε λίγο επί της ουσίας. Αυτοί οι τύποι πήραν την Προεδρία. Ναι. Πάνω εκεί πέρα θα στήσουν όλο το παιχνιδάκι, νομίζω. Τι παιχνίδι μπορούν να στήσουν? Ότι θα έρχονται αξιωματούχοι κάθε τόσο εδώ πέρα, θα λένε πέντε καλές κουβέντες και για το Σάμαρακ, να πούμε, και για το Big Benny. Και
σιγά σιγά να τους στήσουν ένα τροχείο, ώστε να μην, να μην καταστραφούν σε ευρωεκλογές. Ποιος πιστεύει αυτό που λέει? Ένα κομμάτι, κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 65, το έχουμε πει πολλές φορές, και είναι οι άμεσοι καταναλωτές της προπαγάνδας της τηλεόρασης, είναι το κοινό τους. Αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό ποσό. Πήρε εκλογές η Νέα Δημοκρατία, έχοντας μοναδική ηλικιακή ομάδα στην οποία προηγείται, τους άνω των 65. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι και ήταν πίσω. Και μια κύτρο δημοκρατία είναι της μόδας, να θυμηθούμε τον Νετσάγεφ. Έχω ενστάσεις. Ο δεν έλεγε, μετά από μια υγεία πρέπει να τους εξεντώθεις, όσο ανήκαν τους αρευτούν. Ναι, η μετάφρασή του ήταν τον Ιούνιο του 12, κλείστε τον παππού στο σπίτι. Ναι. Βέβαια, επειδή ο παππούς τώρα συντηρεί ολόκληρες οικογένειες, δεν μπορείς και να το κλείσεις, ας πούμε, γιατί έχει την ευθύνη, την οικονομική ευθύνη του οικογενειακού προπολογισμού. Το κλείνει σπίτι σου, κάνει μία, ένα πώς το λένε, στα ΚΕΠ, τον πας μέχρι τα ΚΕΠ και σου κάνει μία βεβαίωση, ξέρω πώς το λένε αυτό, εν πάση περιπτώσει, εξισουσιοδότηση, παίρνεις τη σύνταξη εσύ, με κατάλαβες, και τον παππού δεν τον αφήσεις να βγει έξω. Ας πούμε μια ιστορία, Σωτήρη, πριν πάρα πολλά χρόνια, ο παππούς μου ήταν όνομα και επίθετο το ίδιο με τον ξάδερφό μου. Λοιπόν, ο παππούς, όταν είχε εκλογές, επειδή βαριόταν να πάει στο τμήμα του, πήγαινε και ψήφισε στο πιο κοντινό του τμήμα, που ήταν του ξάδερφού μου. Έτσι. Λοιπόν, όταν πήγαινε ο ξάδερφός μου, το μεσημέρι, ας πούμε, για να ψηφίσει, του λέει, έχεις ψηφίσει. Δηλαδή ο παππούς, επειδή πήγαινε σε 7 ώρα, που τα παλιά, ξέρεις, παλιοί τώρα, με το που άνοιγαν οι κάλπες, ας πούμε, ήταν και ιδίως οι αριστεροί παλιοί, έτσι, να το σιγουρέψουν κιόλας, ήταν τα ταγκοντά ψηφοδέλτια τότε. Σκέψου να πας στο τμήμα, γιατί ψηφίσατε, κύριε. Ωραία, παιδιά, βέβαια, σκέψου και την Εφορευτική Επιτροπή που δεν ξεχώρισε τον 80 από τον 30, ας πούμε. Δεν μπορούσε να πάει ο ξαδερφός στο τμήμα του παππού να ψηφίσει. Αυτό επιχείρησε μετά. Yeah. Αλλά φοβόθηκε ότι θα καρφώσει τον παππού, ας πούμε, και θα έχει συνέπειες ο παππούς. Και χάσαμε ψήφους, έτσι. Τότε δεν... Μία τουλάχιστον. Ναι, τότε ήταν και χρήσιμη. Αγόρι μου, τότε τόσοι που ήμασταν μία ψήφος, έκανε τουλάχιστον μία, ξέρω, ένα 10% της μονάδος. Ναι, για πόσους ψήφους έμεινε, ας πούμε, στο 93, ήταν βούλης, νομίζω, 1500-2000, σε όλη την Ελλάδα, 2000 ψήφους. Σε εκλογικό τμήμα. Λοιπόν, Πέτρο μου. Ορίστε. Πέτρο μου. Πέτρο, ο Απόστολος. Γέφυρα κάνω, ρε, γέφυρα. Α, γέφυρα. Γέφυρα, ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε Απόστολος Παύλος, δεν τίποτα. Κανένας έτσι, Απόστολος. Πέτρος Τατσό. Ο Απόστολος Γλέτσος. Συμφοιτητής στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή. Δεν μου λες, έχω ακούσει μια μητέρα να το λέει αυτό. Ναι. Μιλάνε δύο μαμάδες που πέρασαν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Λέει, πέρασε στην ιατρική, λέει, θα γίνει γιατρός. Είπε να λέει, πέρασε στη βιομηχανική, ρε παιδί μου, και το λέει με απογοήτευση. Οπότε λέει η άλλη, εντάξει μωρέ, μην στενοχωριέσαι, και βιομηχανός, καλά είναι. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα. Γύρω στη βιομηχανή, στη βιομηχανική. Η Ανωτάτη Βιομηχανική, ξέρεις ότι, ναι, στήθηκε από επιχειρηματικούς κύκλους. Mm. Και για να έχει σύνδεση, είχε και τμήμα ναυτιλιακών σπουδών, για να έχει σύνδεση με το λιμάνι, με διάφορα. Μάλιστα. Βέβαια στην πορεία έγινε Πανεπιστήμιο Πειραιά, κουλουπού, πήρε άλλο δρόμο. Τέλος πάντων, ο Πέτρος, λοιπόν. Ο Πέτρος, μπορείς να συμφωνήσεις με όλα ή να διαφωνήσεις και να σου είναι διάφορο και μέσα στο πλουραλισμό και στη πολυφωνία να τα δικαιολογήσεις όλα. Αυτό που δεν μπορείς να δεχτείς είναι όταν κάποιος χειρίζεται δημόσιο λόγο σε ΜΜΕ, όταν ξέρει από πίσω ότι περιμένει μια ολόκληρη μονταζιέρα να σε παίξει, να δίνεις συντρόφους που δεν τους ξέρεις, την υπόθεση δεν την ξέρεις, και να λες έτσι ελαφρά την καρδία ότι υπάρχουν συμπαθούντες των θέσεων της 17 Μεμβλέη, των μανιφέστων που βγάζει ως προκήρυξης, έτσι, γιατί προφανώς ο άνθρωπος δεν είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που λέτε να πάρουν τα όπλα και να σκοτώνουν δεξιά και αριστερά. Αυτό παραβιάζει... Μεταξύ μας ούτε αυτή τη διευκρίνηση δεν έκανε. Σκατά τα έκανε. Και βέβαια... Και δεν είναι η πρώτη φορά όμως. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την καλλιτεχνική του φύση που τον οδηγεί να ξεφεύγει από το ρεαλισμό. Άρα ρε αδερφέ, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Τη μία τσακώνεται με τη Χρυσή Αυγή, πηδάει τη μισή Αθήνα. Την άλλη δεν ξέρω με ποιον άλλο τσακώθηκε, πήδηξε την άλλη μισή, τι ακριβώς έκανε, δεν θυμάμαι, πάντως και εκεί κάτι άλλο, ένα μαγικό. Νομίζω αυτό περί μισής Αθήνας ήταν και θέμα, ήθελε να δείξει πόσο πολλές γυναίκες ψηφοφόρους έχει. Καλά, εγώ νομίζω ότι ήθελε να δείξει πόσο άντρας είναι, πιο άντρας από Μεσηνδιάκη.
Λοιπόν. Δεν θα πω κακία. Τώρα έχει να κάνει με ύψος αυτό, αλλά δώσ' πάνω. Πάση περιπτώσει, δεν συγκιάρες δεν είναι τίποτα, δεν είναι άντρας, όπως και όλοι οι Χρυσαυγίτες. Εντάξει, ορμόνες είναι τα παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Μικραίνει το, πρέπει να ξέρεις όταν παίρνουν αυτά τα ιστρογόνα για να μεγαλώνουν τα βυζιά και τα λοιπά, μικραίνουν τα πουλάκια, αλλά τέλος πάντων. Ήθελα να το πω αυτό για τις Χρυσαυγίτες. Και όταν κάνεις χαλάβα μπροστά, κάνεις χωρίστρα πίσω. Καλό. Να μιλήσω λίγο πολιτικά όμως. Ναι, πολιτικό ήταν αυτό. Η μοναδική πολιτική πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Τατσόπουλος και την οποία μπορεί να θεωρήσει ότι έχει ένα περιεχόμενο, είχε σαλτάρει πολύ με αυτήν την ιστορία της κεντροαριστεράς. Δηλαδή θεωρούσε ότι πρέπει να υπάρχει ένας χώρος στα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι ενδυνάμει σύμμαχος, για να μην τρέχει στους καμένους και στους άκαυτους εκεί, ενδυνάμει σύμμαχος σε μια μεγάλη κυβέρνηση της αριστεράς. Και εκεί πέρα. Ένας μη αριστερός χώρος που θα είναι σύμμαχος σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Ένας κεντροαριστερός χώρος. Το κεντροαριστερός τι είναι αυτό, ρε Κώστα. Δηλαδή, αν οι 58 ή 68 ή η Δημάρ ή κομμάτια του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να υπάρχουν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην καλοβλέπουν. Οι 58, εντάξει τώρα, έτσι. Φτιάχνονται για να στηρίξουν τον Σαμαρά. Αλλά σε μια άλλη προοπτική, ότι αυτός ο χώρος θα στηρίξει μια κυβέρνηση της αριστεράς, αρκεί να πει στην Βουλή βέβαια, αυτό ήταν νομίζω το πολιτικό του πιστεύω. Τα πολιτικά όλα τα άλλα ήταν επικοινωνία και καλέστε με ΜΜΕ να παίζω παιχνίδι. Να παίζω να σου πω κάτι. Ένας ψαριανός θα σου πω του ΣΥΡΙΖΑ. Να το πω ξεκάθαρα. Και ο ψαριανός του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λοιπόν, βεβαίως έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ φιντάνια. Ιδίως αυτές τις μεταγραφές που τις κάνουμε στις εκλογές και μετά τις φορτώνεις για χρόνια. Ναι. Άνθρωποι που έρχονται σαν ελευθεριστές, δεν περνάνε καμιά διαδικασία, αλλά θεωρείς ότι βάζοντάς τους στο ψηφοδέλτιο μαζεύεις και κάποιους ψήφους. Αυτούς τους ψήφους πληρώνεις μετά. Εγώ ξέρω πάντως ότι στην πολιτική συγκυρία διαμορφώνονται και τα πολιτικά σχήματα. Και η εποχή μας είναι τέτοια που πολιτικά σχήματα κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς, αυτό δηλαδή το παιχνίδι με το κέντρο, το έχω ξαναπεί. Για μένα έχει πάψει να υπάρχει. Είναι ταξική ανάγκη. Πολιτικά έχει πάψει να υπάρχει. Το κέντρο μαζί με τη μεσαία τάξη αποχαιρετά. Εδώ λοιπόν είσαι ή αριστερός ή δεξιός πλέον. Τα πράγματα είναι απλά άσπρα μαύρα. Γίνομαι μανιχαϊστής μεταμανίας, αλλά είναι εποχές τέτοιες οι οποίες το επιβάλλουν πιστεύω. Όλοι οι πολιτικοί σχεδιασμοί είναι για αν το χώρο του κέντρου τον εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Υπάρχουν δύο ΠΑΣΟΚ. Το βαθύ ΠΑΣΟΚ που λένε ότι πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και το ρηχό ΠΑΣΟΚ που έχει πάει με δεξιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αυτό γίνεται. Δεν μ' αρέσει. Το αν υπήρχε εκεί πέρα ένας χώρος. Δεν μ' αρέσει. Αν μπορούσε να το παίξει η Δημάρ. Αν ξεκαθαρίσει την στρατηγική της. Και να ξεκαθαρίσει η Δημάρ. Η Δημάρ έδωσε και είδε μια φορά αυτά τα γράφει ιστορία σε κρίσιμες στιγμές. Ναι. Δεν μπορείς πλέον. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα αποδείξουν ότι. Και μορφώματα όπως η Δημάρ, γιατί μόρφωμα πλέον το θεωρώ με την πολιτική τη στάση. Έχει αλλάξει τη στάση της. Τώρα. Μετά το συνέδριο έχει αλλάξει τη στάση της. Πρόσεξε τώρα. Και θα ξεκαθαρίσουν και πράγματα εκεί πέρα. Άλλαξε τη στάση της όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ξανάλλαξε τη στάση της όταν πήγε στην κυβέρνηση. Ξανάλλαξε τη στάση της όταν έφυγε από την κυβέρνηση. Εντάξει, αυτό πια δεν είναι πολιτικό σχηματισμό, δεν είναι πολιτικέ θέσει, είναι πολιτική καιροσκοπία. Θα σου θυμίσω τα πρώτα βήματα του συνασπισμού, αυτή την ιστορία που θα την έλεγε πολιτική σούπα. Είναι, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Δημάρ μπήκε σωστά στην κυβέρνηση και βγήκε σωστά. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να πάνε μαζί. Ή μπήκε σωστά και έφυγε λάθος, ή δεν έπρεπε να μπει. Και έφυγε σωστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να μπει και σωστά και να μπει και σωστά. Είναι αυτές οι αντιφάσεις που είναι απλά στην υπηρεσία της τακτικής και του βραχυπρόθεσμου κάνω κινήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα κρυθούν αυτά. Εντάξει, αυτά θέλω να πω δείχνουν πολιτική ανοριμότητα ή δείχνουν πολιτικό σχεδιασμό από μία πλευρά που εγώ δεν θα ήθελα να τη φορτωθεί. Δημάρχη, δεν θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι λειτουργεί σαν συνειδητά σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, σαν δόλιο σύμβουλο τη αριστερά. Υπάρχουν έτοιμοι άνθρωποι στη Δημάρχη, δεν το συζητάω. Σαφώς. Απλά λέω ότι σε τέτοιες εποχές νομίζω ως επίρρωση αυτών που είπα πριν ότι τα πράγματα δεν μπορούν να είναι τόσο. Ξέρεις, το ποτάμι, τόσα πολλά χρώματα, αυτό το κόλλο. Το ποτάμι είναι πολύ ορμητικό και διασώνεσαι στις όχθες. Ναι. Όποιος είναι στη μέση του ποταμού και χαροπαλεύει, μάλλον θαλασσοπνίγεται. Θαλασσοπνίγεται σε ποτάμι. Άγια σου. Μ' άρεσε. Αλέκδη μου,
The Way You Think. Αυτό είναι άλλο τραγούδι. Ναι, τώρα δεν το έχω ψάξει. Τώρα μην αρχίσουμε αυτές τις προβοκάτσεις να με βάζεις για να μην σκέφτομαι να ψάχνω τραγούδι για να κάνεις εσύ τον πολιτικό λόγο. Άρχισε να διαφωνήσω. Θα προβοκάρω και θα κάνεις πολιτικό λόγο. Στο επόμενο όμως. Άρχισε να διαφωνήσω μεταξύ των αριστερών. Το χαίρομαι αυτό. Να πάμε σε τραγουδάκι και να πάμε λίγο μετά να πούμε. Έχουμε υποσχεθεί κάποιες προβλέψεις. Ναι, θα τις κάνουμε τελικά. Δεν είπαμε δεν σας τις λέμε, γιατί απλά εμείς αφήνουμε αυτό έτσι. Να παίξει, όχι μόνο τους κακομοίρητες, τους ανθρώπους που μας ακούνε, που έχουν το κουράγιο και μας ακούνε. Δεν ξέρω αν θα κάνουν προβλέψεις. Εγώ επιφυλάσσομαι. Μία πρόβλεψη θα κάνω μόνο που θα την πω. Όχι πρόβλεψη. Μετά το τραγούδι. Μετά το άσμα. Για πάμε, σύντροφε. Να πάμε πού? Να πάμε Ιουγκοσλαβία, ξέρω εγώ πού να πάμε. Πάσα, πάσα. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία την οποία θα την πούμε εδώ και θα πρέπει να την πάρει και η Μονταζιέρα της Δημοκρατίας. Αυτόν τον άνθρωπο που έγραψε στη λίστα των φίλων της τρομοκρατίας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο Τίτο. Ο Τατσόπουλος. Ναι, ο Τίτο Καρυμάλης. Ένα λεπτό. Ο Τατσόπουλος τον έδωσε ή η Νέα Δημοκρατία ή το δίνει και αυτό. Δεν έδωσε ονομαστικά κανένα. Είπε για δηλώσεις και για συμπεριφορές. Η Νέα Δημοκρατία το πήρε και έβγαλε ονόματα. Α, μπράβο. Για να ξέρω και εγώ πώς έγινε. Ο Τίτο είναι φίλος μου, μεγάλος άνθρωπος, σεβαστός στο νησί του. Στα ίδια χωριά με τον Χριστόδουλο Ξηρό, πήγε και μάρτυρας. Θα το πω μάρτυρας της υπεράσπισης. Αυτοί τυπικά είναι μια μεγάλη παγαποδιά. Στο θεσμικό πλαίσιο της, η δίκη, η δημόσια δίκη, έχει μάρτυρες οι οποίοι αναδεικνύουν κομμάτια που ξέρουν. Όπως ο Μάκης, ο Καβουλιάρης. Αν έφτιαχνε καλά όργανα ο Ξηρός, αν ήταν καλό παιδί, αν άκουγε τον πατέρα, που ποια ήταν η ζωή του. Και την τοπική του δράση. Μπράβο. Είχε τοπική δράση. Μπράβο. Στα κοινά, σε όλα. Όπως ο Μάκης είχε πάει στην μάρτυρα της υπεράσπισης του Γιωτόπουλου. Του Γιωτόπουλου. Υπερασπιζόμενος μια κοινή ιστορία στο Παρίσι. Α, μπράβο στα νιάτα της επιχούντας. Σε μια δίκη, αναδεικνύουν όλα. Ακριβώς. Κανείς δεν πάει για να υπερασπιστεί τη δράση του συγκεκριμένου, απλά πάει να αναδείξει πτυχές της ζωής τους και αν θέλεις στη δικαιακή κρίση του δικαστηρίου μπαίνουν όλα. Σωστά. Έτσι. Και ένας ταβερνιάρης που είχε πάει στη δίκη του Γιωτόπουλου είχε πει ότι μετά την κατάθεσή μου θα φάει 50 χρόνια λιγότερα. 500 έφαγε, έφαγε 450 τελικά. Σώθηκε. Τέλος πάντων, η ιστορία με τον Τίτο είναι ότι πρέπει να το ξέρει και η Νέα Δημοκρατία αυτό. Ότι το ονόμασε έτσι ο πατέρας του, παλιός κομμουνιστής, για τον στρατάρχη Τίτο της Ιουγκοσλαβίας. Χάριν έτσι, ναι. Χάριν, ήταν ο παδός του Τίτο. Βέβαια, βέβαια. Αλλά βέβαια όταν έγινε το ρήγμα με τους αδέσμευτους εκεί. Και έφυγαν από το άρμα της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, ο πατέρας του, λοιπόν, Τίτο, από σήμερα σε λέω Γιάννη πάλι. Το άλλαξε το τροπάρι. Αυτός είναι σταθερός ο μπαμπάς. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ο μπαμπάς δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Ο Τίτο ήδη είναι πάνω από 70. Μάλιστα. Και τώρα να ονομάζεις έναν άνθρωπο με χρόνια στην αριστερά και με πολλούς αγώνες συμπαθούνται τη 17 Νοέμβρη, τον μειώνει τόσο πολύ που πραγματικά θα το φέρει και βαρέως αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Σωστά. Στην ιστορία. Τέλος πάντων, αυτά περί τρομοκρατίας τώρα και τρομολαγνία εμείς, και τρομοσύρια. Εμείς δεν είμαστε τρομοκράτες. Όχι ακόμα. Τι όχι παραδείγμα. Ακόμα, όχι ακόμα, πρόσεχε τι λες. Μπορούμε να βγάλουμε τρομοκρατική εκπομπή, ας πούμε. Σε λίγο θα μας ζητάνε τα αρέστα για όλες μας τις κουβέντες, τις δηλώσεις. Από την εφηβεία μας μέχρι σήμερα. Ναι, αλήθεια. Τις δικές τους εφηβείες θέλουν να ξεχάσουν γιατί απλά δεν υπήρξαν. Όταν συγκινήθηκαν γέροι από νωρίς. Όταν σε πιάνει αυτό το φιλοσοφικό φτιάχνω. Ναι. Ναι. Πάμε να προσγειωθούμε. Ας προσγειωθούμε λοιπόν, αν και δεν με φτιάχνει τώρα να προσγειώνομαι. Προτιμώ να απογειώνομαι. Ας απογειωθούμε λοιπόν. Να απογειωθούμε και πάμε σε καμία πρόβλεψη ή θα τα αφήσουμε για το τέλος. Η πρόβλεψη πρέπει να είναι πρώτα για τις ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές. Εγώ λοιπόν κάνω την πρόβλεψη. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία, ταβάνι. Ταβάνι. 15%. Ναι. Πασόκ, ταβάνι. Ναι. Ούτε το 5. Ναι. Άρα 20 μαζί. Ναι, μάξιμο. Μάξιμο. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν έχει ταβάνι. Ναι, εντάξει. Μέσα στην περίπτωση έχει ταβάνι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει σε αίθριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει και αυτός ένα ταβάνι. Γύρω στο 40. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά σκέψου. Τι θα γίνει με την Χρυσή Αυγή.
η Χρυσή Αυγή θα είναι ψηλά στις ευρωεκλογές. Θεωρείς ότι στις ευρωεκλογές, δηλαδή εκείνο που παρατηρούμε είναι τα κόμματα που ασκούν εξουσία, στις ευρωεκλογές εισπράττουν μια ασφαλή δυσαρέσκεια. Μπράβο. Ναι, δυσαρέσκεια της ασφάλειας, ότι δεν ακριβώς, πέφτει η κυβέρνηση. Ακριβώς, δεν έγινε για τίποτα, αλλά σας θυμώνουμε λίγο. Στην Ελλάδα θα το δούμε μετά αυτό στην πορεία. Πρώτη φορά, γιατί και άλλες φορές εκφράστηκε η δυσαρέσκεια της κυβερνήσης στις ευρωεκλογές, αλλά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν ήταν τόσο μεγάλο. Όταν το 45 πήγαν στο 35. Ωραία, δεν είναι. Όχι στο 15. Μπράβο, δεν μιλάω για τώρα. Σύμφωνα. Θεωρείς ότι η Χρυσή Αυγή θα εισπράξει μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι θα εισπράξει, εγώ πιστεύω ότι πολύ κοντά με τις ευρωεκλογές, θα γίνουν και οι εθνικές εκλογές. Και πιστεύω μάλιστα ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να προηγηθούν οι εθνικές εκλογές των ευρωεκλογών. Και θα σου πω και το γιατί. Εάν πάει σε ευρωεκλογές η κυβέρνηση, οι δύο εταίροι, και τα ποσοστά που... Συνεταίροι, να λες. Ναι, συνεταίροι. Τα ποσοστά που βλέπω εγώ είναι πραγματικότητα και δεν είμαι πολύ μακριά, καταλαβαίνεις ότι αυτόματα γεννάται ζήτημα σημαντικό. Άρα θα αναγκαστούν μετά να πάνε σε εκλογές. Το να πάνε σε εκλογές με μια τόσο μεγάλη ήττα στις ευρωεκλογές θα είναι ένα ακόμη βαρύδι στην εκλογική της πορεία. Άρα δεν θεωρείς ότι καλύτερα να πάνε σε τριπλές? Θεωρώ λοιπόν ή θα πάνε σε τριπλές, ή θα τις κάνουν εκλογές. Ποντάροντας μάλιστα στο ότι θα είναι πιο επιεικής μαζί τους στις εθνικές εκλογές, διότι θα βγάλουν τη δυσαρέσκειά τους στις ευρωεκλογές. Με καταλάβεις τι λέω? Σωστό είναι αυτό ως τακτική, αλλά επειδή είναι δεμένη χειροπόδαρα, παίζουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, σέρνονται στον πάτο του Βαρελιού. Δηλαδή, εδώ και το χρηματοδοτικό κενό που λένε και όλα αυτά, αυτά θα καλυφθούν με ένα αιώνιο μνημόνιο, έτσι. Ναι. Είναι μια χώρα η οποία θα σέρνεται στον πάτο του Βαρέλι. Αυτό και οι έξω και οι μέσα ξέρουν ότι δεν μπορεί να πάει πάνω πολύ μακριά. Ήδη είμαστε τον τέταρτο χρόνο μνημονίου και φτωχοποίησης. Και έχει το χρόνο κρίσης. Και έχει το χρόνο ύφεσης. Ύφεσης. Αυτό δεν πάει άλλο. Εντάξει, θα σταθεροποιηθεί η ύφεση. Η ύφεση θα μηδενίσει. Και θα πηγαίνει με μηδέν. Πώς, θα μηδενίσει η ύφεση, βέβαια, διότι... Γιατί έχεις το 25% το ΕΠ. Και θα μείνεις με αυτό το ΕΠ επί χρόνια. Δηλαδή, μια φτωχοποίηση διαρκείας. Αυτό μπορεί να σε βγάλει σε εκλογές το Σεπτέμβρη. Γιατί θα υπάρξουν οι ανακατατάξεις, γιατί πρέπει να έχουν και αυτοί ένα τιμοσχέδιο, ρε παιδί μου. Οι Ευρωβουλευτές θα πάνε να παίξουν με στήριξη απίστευτη απ' έξω. Εντάξει. Και από τη μέρα θα έχουν τη στήριξη. Και μετά, μέσα στο καλοκαίρι, να γίνουν οι διεργασίες με ποιο πολιτικό προσωπικό θα πάνε, ώστε και να χάσουν, τις εθνικές εκλογές, να λειτουργήσει η λεγόμενη αριστερή παρένθεση. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο τους. Αλλά εδώ πόσο θα δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιους μήνες και μετά θα έρθουμε forever. Εδώ εξαρτάται πώς θα το χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θέλει πάρα πολλά σενάρια ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάμε σε όλα αυτά τα σενάρια. Όχι, εμείς κάποιες προβλέψεις να κάνουμε. Λες λοιπόν ότι θα έχει μια αύξηση η Χρυσή Αυγή ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι στις εθνικές εκλογές. Υπάρχει, όσοι ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι υπάρχει ένα στατιστικό σφάλμα στο ποσοστό της Χρυσής Αυγής και μέσα από τη Χρυσή Αυγιάδα. Χρυσή Αυγή είναι σάδα εδώ πέρα. Να. Τα τσοπουλιάδα, χρυσοβγιάδα, κατά τα άλλα, μια χαρά πάμε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν απαντάει. Για λόγους φόβου, και υπάρχει φόβος. Ένα κόμμα, κίνημα, το οποίο εμφανίζεται δημοσκοπικά πάνω από 10%, το οποίο όμως εκεί που χρειάζεται τον κόσμο του, εμφανίζεται 100 άτομα, δείχνουν ότι η βάση αυτού του κόμματος είναι σε επίπεδο κινητοποίησης ελάχιστη. Δεν είναι πολιτική βάση, είναι μια βάση ανάγκης και τίποτα άλλο. Είναι μια φασίζουσα, εγώ δεν βγάζω την προσωπική ευθύνη από αυτόν που δηλώνει Χρυσή Αυγή. Τον θεωρώ ένοχο εξίσου, δεν του χαϊδεύω τα αυτιά. Δεν είναι απλά ανιστόρητος, είναι και είναι η σκέψη του είναι φασιστική. Και είναι φασίζον. Είναι φασιστική η σκέψη του. Αυτός ο άνθρωπος δεν απαντάει στα καλά, γιατί φοβούνται το τηλέφωνο και αυτά. Αυτό ίσως δώσει 2-3 μονάδες στη Χρυσή Αυγή παραπάνω από αυτό που καταγράφεται. Ωραία. Και αυτό το φοβούνται όλοι όσοι κάνουν έρευνες. Αλλά αυτό που όλοι ξέρουν και το ξέρουν και τα παπαγαλάκια της Νουδού και κυρίως το ξέρει ο Βενιζέλος, ότι η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο προκήρυξης οποιασδήποτε εκλογικής μάχης
είναι στα όρια αυτού που θα λέγαμε αυτοδυναμία. Δηλαδή 36-37. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή. Εκτός αν έχουμε και κάτι. Αν έχουμε και άλλες εξελίξεις. Άλλες εξελίξεις. Εδώ τα πράγματα λειτουργούν όντως με τα ίδια. Ναι, γιατί έχεις μια μάζα η οποία ούτε αριστερή είναι, ούτε δεξιά είναι. Είναι άνθρωποι σε απόγνωση. Δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσουν. Μπορεί να βγει ένας μεσσίας. Καλά, ο Τζίμερος, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα και μετά να προχωρήσουμε κι άλλο. Είναι και άλλη πολιτική χώρη που πρέπει να εξετάσουμε. Ναι. Πάμε στο τραγούδι και το τελευταίο μέρος το αφήνουμε σε αυτή την διαδικασία. Ναι, στο τόπο, ναι. Λοιπόν, είπες για άλλους πολιτικούς. Έχουμε Δημάρ. Έχουμε Ανταρσία, έχουμε ανεξάρτητους Έλληνες, έχουμε Κουκουέ. Και να πούμε και τον Τζίμερο που πάμε. Να πούμε γι' αυτό να πω. Ο Τζίμερο, να ξεκινήσω ανάποδα, ναι. Ξεκινήσω τον Τζίμερο και από όλους αυτούς, Δράση, Μάνο, αυτό τον νεοφιλελεύθερο στη Λάκη. Και ως 58 να μην ξεχάσω. Οι 58 πάνε για διάσπαση. Στο προβλέπω θα κατέβουν. Νομίζω ότι δεν θα κατέβουν γιατί τα ΜΟΜΟΕ που θα τους στηρίζανε. Τώρα δεν θέλω να παραβιάσω ανοιχτές πόρτες, παιδί μου, αλλά θα το πω. Τα ΜΟΜΟΕ που τους στηρίζουν, τους βάλανε και προϋποθέσεις. Μάλιστα. Τις οποίες δύσκολα θα εκπληρώσουν. Τελεία. Τελεία βάζω εδώ. Τις οποίες δύσκολα θα εκπληρώσουν ακριβώς. Τέλος πάντων, διάβαζε τώρα και ότι σκέφτονται να κατέβουν υπό τον Γιαννίτση. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ο χώρος του νεοφιλελευθερισμού. Πρέπει να σου πω ότι μου κάναν πρόταση να ηγηθώ, αλλά αρνήθηκα. Αν ήσουν εσύ μπροστά, θα ακούμουν και εγώ ρε. Θα ήμασταν 60. Θα θέλαμε άλλους 9 για να γίνουμε 69. Το κάνουμε ερωτικό το κόμμα. Λοιπόν, ο χώρος του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα, ο αυτούσιος χώρος, γιατί αυτή η βλάχικη δεξιά που εκφράζει ο Σαμαράς δεν μπορεί να τη πει ούτε καν νεοφιλελεύθερος. Νομίζω ότι ήδη δουλεύει το σενάριο ΣΥΡΙΖΑ και πώς το διαχειριζόμαστε. Το ξέρει και αν θέλεις να σου πω, πιστεύω ότι το προτιμάει κιόλας από τη δεξιά του Σαμαρά. Ο νεοφιλελεύθερος χώρος, η πραγματικά νεοφιλελεύθερη. Μάλιστα. Με καταγωγή από το ΜΑΝΟ. Από εκεί ύστερα. Λίγο περίεργο αυτό που ακούω, αλλά. Όχι, είναι σε επίπεδο ότι θεωρούν αυτό που μας κυβερνάει συμμορία. Άρα στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς δεν. Πιστεύουνε, δεν μπορεί μια συμμορία να είναι πολιτικό. Μιλάς Ανδριανόπουλου στην. Ναι, ακριβώς. Και δεν τυχαία αρθρογραφία του Ανδριανόπουλου. Άμα την διαβάσεις, είναι πολύ πιο φιλική στην αριστερά. Μάλλον την θεωρεί ισότιμο αντίπαλο και δεν κάνει αυτές τις μαλακίες, να το πω έτσι, που κάνει ο Κεδίκογλου και αυτή η ομάδα. Και η συμμορία. Και η συμμορία. Υπάρχουν δύο ερωτηματικά εδώ. Για τον Καμένο δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέλλον. Το θεωρώ. Θεωρείς ότι καίγεται και λόγω του σπιτιού και της παιδεράς του. Δηλαδή, όχι, καίγεται από μόνος του. Καμένος. Τι να καίγεται από μόνος του. Καμένος. Γιατί θεωρείς ότι συνεχώς καίγεται ο Καμένος και σε προεκλογές. Γιατί η βάση του και η πολιτική και τα στελέχη του και αυτά είναι γέννημα θρέμα Νέα Δημοκρατία στην πλειοψηφία με πολύ μεγάλους ανοιχτούς διάβλους με τη Νέα Δημοκρατία. Είδες πόσοι φύγανε με ένα κλείσιμο του ματιού, μια θεσούλα και τέτοια, πώς την κάνανε. Δεν υπάρχει θερεγκιότητα. Στις ευρωεκλογές τώρα και με την κατάσταση που είναι, ποιος από τον Καμένο θα πάει προς τα εκεί. Ο κόσμος δεν πλησιάζει προς τα εκεί. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να τα έχει πάρει με αυτό που συμβαίνει, ένα μεγάλο κομμάτι έχει πηγαίνει η Χρυσή Αυγή, έτσι γιγαντώνεται, και ο Καμένος, δηλαδή, ανάφερε. Ο Καμένος με τη Χρυσή Αυγή που διαφέρουν. Στην εγκληματικότητα. Όχι στις θέσεις. Στις θέσεις έχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες λαθρομετανάστες. Έτσι, χρησιμοποιούν την ίδια φρασιολογία και την ίδια επιχειρηματολογία γι' αυτό. Απλά η Χρυσή Αυγή λέει να τους κάψουμε, ο Καμένος λέει να τους διώξουμε. Εντάξει. Okay. Και ακόμα και αυτές τις περιπτώσεις που κάνει το ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να μην θυγούν οι κόκκινες γραμμές μας στα εθνικά θέματα. Ναι, εντάξει. Λέτε, ωραία, θα το δεχτώ. Δεν είναι μακριά. Και μιλάει για δημοτικές εκλογές. Τώρα, οι δημοτικές εκλογές τι σχέση έχουν τα εθνικά θέματα είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων. Ναι. Ερωτηματικό είναι το Κουκουέ και Δημάρ. Ναι. Μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Πιστεύω ότι δεν μπορώ να πιστέψω. Εγώ θεωρώ ότι και η Δημάρ και το Κουκουέ. Συγγνώμη, το Κουκουέ δείχνει ενισχυμένο, αλλά το πιστεύω. Και η Ανταρσία σε αυτές τις ευρωεκλογές ναι. Θα πάρουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο. Θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ. Θα βγάλει, αν το θες έτσι. Γι' αυτό επιφυλάχτηκα πάρα πολύ σε αυτό που είπα. Ήταν και μια υπερβολή. Δηλαδή που είπα το ΣΥΡΙΖΑ να πλησιάσει το 40. Νομίζω ότι
ίσως είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει Ανταρσία Κουκουέ, εκφράζοντας και τη δυσαρέσκεια του απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις όποιες επικοινωνιακές ή όχι, αξιές, κολοτούμπες, αυτά που μπράβο, μπράβο. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί. Η Δημάρ είναι μεγάλο ερωτηματικό. Ναι. Η Δημάρ θα εξαρτηθεί από τη στάση, αν η Δημάρ κρατήσει στάση ότι είμαι με την κεντροαριστερά, αλλά είμαι συμμέτοχος στην όποια κυβέρνηση της αριστεράς, θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Αν το παίξει ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ζήτω κεντροαριστερά, τότε θα, χαιρέτα μου τον Πλάτανο, εκτός Βουλής και εκτός Ευρωβουλευτή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και 4,5% ναι. Όριο. 4,6-4,8 όριο για να βγάλει Ευρωβουλευτή. Άρα κάνουμε μία μικρή αναθεώρηση στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το καλό σκέφτομαι, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι εμείς αυτά τα ποσοστά δεν τα είχαμε δουλέψει πριν. Στηριχθήκαμε περισσότερο στις σημαντικές ικανότητές μας, το feeling που έχουμε για το αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, στις ψυχαναλυτικές κυρίως μεθόδους και όχι στις στατιστικές μεθόδους. Εξάλλου, ναι, έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε και αστρολόγους μαζί μας, ναι, και διάφορους. Το γνωστό επιτελείο μας. Ναι, ναι. Το οποίο έχει σημαντικές ικανότητες. Σαν θα αλλάξουμε την εκπομπή, έτσι. Θα είναι ο αριστερός και οι αστρολόγοι, οι μάγισσες και τα. Μέντιου. τα και η κούλα. Και η κούλα. Η κούλα. Πρέπει να σας μιλήσουμε κάποια άλλη φορά για την κούλα. Εδώ νομίζω όμως σωστά πάμε όλα. Ναι, να χαιρετήσουμε γιατί τέλειωσε και ο χρόνος και να τελειώσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε λίγο πριν το μνημόνιο. Οπότε ξέρω. Πάλι αγγελάκες. Αγγελάκες και τα προφητεύει όλα. Τα πει όλα, για χαρά, να περνάτε καλά. Καλή χρονιά. Να είναι καλή χρονιά.